Το πρώτο ναι όμως το είπες από τα πρώτα ναι για μια σειρά που τελικά, όπως αποδείχθηκε, σε έκανε διάσημο τότε, ναι. Αλλά μέσα σου δεν την ήθελες. Όχι. Από ό,τι φάνηκε αυτό από τη συνέχεια. Ήθελες να βγάλεις από πάνω σε αυτό το ρόλο. Όχι. Για μένα και τους για τους μένα και τους δε. Ακριβώς, ναι, ναι. Τους μένα και τους δε τους αγάπησα πάρα πολύ, όπως και τα παιδιά. Παράδειγμα, είμαστε ακόμα φίλοι, ναι. Με τα παιδιά βρισκόμαστε. Φυσικά την αγάπησα πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Την αγάπησα. Απλά δεν ήθελα να... Τη φοβήθηκα την κωμωδία. Η κωμωδία είναι το πιο δύσκολο είδος. Το μη διαχειρίσιμο. Ακριβώς γιατί δεν υποδίεσαι απλώς ένα ρόλο. Είσαι στην κόψη συνεχώς. Είσαι δηλαδή στα κόκκινα που λένε. Και δεν είναι απλό να είσαι συνέχεια στα κόκκινα, απαιτώντας ο κόσμος από σένα να τον κάνεις να γελάσει. Να τον ενεργοποιήσεις. Είναι ένα πολύ δύσκολο πραγματικά είδος. Και θαυμάζω και ζηλεύω τους κωμικούς ηθοποιούς. Και κωμικός ηθοποιός, ξέρεις, δεν γίνεσαι. Είσαι. Εγώ δεν είμαι κωμικός ηθοποιός. Δεν το έχω δηλαδή με δύο λόγια. Οι κωμικοί ηθοποιοί λοιπόν, από μόνοι τους, δι' αυτό που τους χαρακτηρίζει, είναι να έχουν από τη φύση τους την ανάγκη να αυτοεκτεθούν. Δηλαδή είναι συνυφασμένοι με τον κίνδυνο της έκθεσης. Εγώ τη φοβάμαι την έκθεση. Αυτό το έχεις αποφασίσει μόνος σου, ότι δεν είσαι κωμικός ηθοποιός. Γιατί για τον κόσμο. Ναι, εγώ το. Θέλω να πω, μια χαρά κωμικός ηθοποιός είσαι. Άλλο. Και πολύ καλό. Το εξήγησε με την έκθεση. Ότι τον φοβίζει και... η έκθεση. Είναι άλλο να πεις μπορώ να κάνω κωμωδία και άλλο είμαι κωμική περσόνα. Η κωμική γενικότερα, ο κωμικός δηλαδή με δύο λόγια, απαιτείται να είσαι περσόνα. Να το κουβαλάς δηλαδή, γιατί με αυτό ταυτίζεται ο κόσμος. Γι' αυτό και έχει τέτοια δυναμική η κωμωδία. Mm-hmm. Οι κωμικοί περσόνες είναι οι πιο ακριβοπληρωμένοι άνθρωποι στη γη, ηθοποιοί, καλλιτέχνες, ακριβώς γι' αυτό. Διότι μεταφέρουν ένα καινούριο διαφορετικό κόσμο στον κόσμο. Και είναι δυσέβρετη. Απόλυτα δυσέβρετη. Έτσι δεν είναι. Να έχει πηγαίο το ταλέντο. Το πηγαίο ταλέντο είναι σπάνιο.